Έχουμε καταγγελία από παίκτρια του Survivor, η οποία τι λέει, ότι οι άγνωστοι της πήραν από τον τραπεζικό της λογαριασμό τεράστιο χρηματικό ποσό. Τι έχει γίνει εδώ? Να πούμε ότι πρόκειται για την πρώην παίκτρια του Survivor, τη Μαριάνθη Κασγλή, η οποία λοιπόν καταγγέλει ότι κάποια στιγμή μέσα από τον τραπεζικό της λογαριασμό εξαφανίστηκε ένα πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό. Χρήματα τα οποία, όπως λέει η ίδια, τα είχε μαζέψει με πολύ κόπο και εξαφανίστηκαν. Μάλιστα. Κάποιοι λοιπόν έβαλαν χέρι στον τραπεζικό λογαριασμό της παίκτριας του Survivor. Πάμε να ακούσουμε την καταγγελία της. Άσχημο περιστατικό. Γεγονός ότι είχες μια στρωμένη δουλειά, πολύ καλή δουλειά, τόλμησες να πας στο Survivor? Φυσικά, το Survivor για μένα ήταν μοναδική εμπειρία. Παρ' όλα αυτά έχω υπάρξει και Survivor στην αληθινή ζωή, γι' αυτό το είπα και φεύγοντας αυτό από το παιχνίδι, πως το αληθινό Survivor είναι εκεί πέρα έξω και θεωρώ ότι το έχω πάρει, γιατί και πιο μικρή όταν ήμουν από 17,5 που χρειαζόταν να κατέβω στον Πειραιά για να βρω εταιρεία να μπαρκάρω, παίρνοντας τον Καρβουνιάρη 12 τα μεσάνυχτα από τη Θεσσαλονίκη το τρένο για να κατέβω. Έχω κοιμηθεί και στο σταθμό Λαρίσης έχω βγάλει νύχτα. Μα ανησυχώ για σένα, ανησυχώ. Βέβαια, υπήρξε ένα άλλο άσχημο περιστατικό και γεγονός, καθότι μου έγινε μια ληστεία στον τραπεζικό μου λογαριασμό. Ένα μεγάλο ποσό? Ένα τίμιο ποσό, το οποίο ακόμα είναι σε διερεύνηση με την ασφάλεια της τράπεζας, με την αστυνομία, με την ηλεκτρονική δίωξη. Έχω προβεί σε καταθέσεις, σε καταγγελίες και πάλι κατάφερα, δεν λύγησα, δεν έκλαψα, κράτησα την αξιοπρέπεια μου, σηκώθηκα στα πόδια μου, στάθηκα και είμαι εδώ και ευχαριστώ το Θεό κάθε μέρα που με ξυπνάει. Είναι η κόπη μου, είναι ότι έχω κάνει και έχω χτίσει από μικρό παιδί που έχω ταλαιπωρηθεί. Έχω ξενιτευτεί τόσο πολύ αυτό. Τους θέλω πίσω, θέλω τους κόπους μου να αποζημιωθώ. Μάλιστα, αυτά λοιπόν. Είπε η κοπέλα έχει πάει στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος και να δει τι γίνεται. Πάντως από την τράπεζα δεν έχει πάρει ακόμη πίσω τα λεφτά. Όχι. Και είναι και μια δύσκολη διαδικασία. Ακόμα και δίκιο να έχεις, να ξέρετε, στις τράπεζες είναι μια. Καλέ, ναι, τώρα που να το βρει η κοπέλα το δίκιο. Τι πρέπει να το βρει. Άμα της βουτήξαν τα λεφτά και βάλανε το χέρι στο λογαριασμό. Πώς τα πήραν όμως τα λεφτά? Η τράπεζα σου λέει δεν μπορούμε. Πρέπει να βρούμε πρώτα τον τρόπο που τα πήραν. Αυτό είναι η τράπεζα. Αυτό θα πάρει μια διαδικασία. Δυστυχώς βλέπουμε ότι το έγκλημα αυτό, το τραπεζικό έγκλημα και η τραπεζική απάτη μέσω διαδικτύου, καλά κρατεί στη χώρα μας και έχουμε πάρα πολλά θύματα. Ανθίζει. Τα οποία έχουν χάσει χρήματα, είτε πάρα πολλά είτε λιγότερα, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που έχουν χάσει σχεδόν όλα τους τα λεφτά. Έτσι είναι. Να πηγαίνουν και να βλέπουν λογαριασμούς που να έχουν αδειάσει, να μην υπάρχει ούτε σέντς μέσα. Να σου φέρω και εδώ λοιπόν δημιουργείται το ερώτημα, πόσο ασφάλεια έχουν τα χρήματά μας? Αυτό που ανέφερες, αν βάλουμε κάτω μία είδηση που ήρθε πριν από περίπου 2 μήνες, ότι άγνωστοι κατάφεραν να χακάρουν στο σύνολό τους όλες τις συστημικές τράπεζες, πες μου εσύ κατά πόσο λοιπόν είναι ασφαλή τα δεδομένα μας ή όχι. Και το επαναλαμβάνω γιατί το ενθυμούμε ξανά τώρα. Δεν υπάρχει λοιπόν καμία 100% ασφάλεια στο διαδίκτυο. Πάντα βγαίνει κάτι καινούριο, πάντα βγαίνει κάτι το οποίο είναι πιο μπροστά και γίνεται ζημιά. Το θέμα είναι ποιοι θα είναι τα θύματα και πόσοι. Αυτή είναι η κατάσταση. Μάλιστα. Για να δούμε. Ναι, είναι ένα έγκλημα περίεργο το οποίο, ο Φίλιπ, είναι σαν τη Λερναία Ύδρα, όπως βλέπεις. Όσα και να κόψεις θα εμφανιστούν από όλο τον πλανήτη της Γης, κεφάλια θα πεταχτούν έξω. Μάλιστα. Προσοχή, προσοχή, προσοχή. Γιατί ξαναλέμε, στέλνουν μηνύματα, διπλή. Σας έχονται μηνύματα στο κινητό και λέει έχει αλλάξει ο αριθμός της κάρτας σας, μπείτε σε link. Προσοχή, προσοχή, είναι απατεώνες. Εμάς μας έχουν στείλει και σε μένα και στη γυναίκα μου 5-6 τέτοια μηνύματα και από τράπεζες που φυσικά δεν έχουμε λογαριασμό. Ούτε καν κάρτα, τίποτα. Ψαρεύουνε. Σου λέει, σου στέλνω για τη μια τράπεζα, θα έχει. Σου στέλνω για την άλλη, κάποια θα έχει. Από όλες. Έτσι ακριβώς λειτουργούν και σκέφτονται. Καταλάβατε. Προσοχή μεγάλη.